Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν και τώρα μιλούσαμε για το προσφυγικό, ας ξεκινήσουμε μετά της οικονομίας, ούτως ή άλλως είναι και η δίκευση που είχατε και στην προηγούμενη περίοδο. Λοιπόν, καταρχάς το σχόλιο σας για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον νόμο Κατρούγκαλου. Υπάρχει θέμα, έτσι? Θέμα υπάρχει, αλλά να διευκρινίσουμε η απόφαση τι αφορά. Ναι. Δεν αφορά την ουσία του νόμου Κατρούγκαλου. Το ένα ταμείο και, δηλαδή, και αυτό, τη συγχώνευση. Το ένα ταμείο, ναι. Και την αντιμετώπιση των εισφορών με βάση το εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε αυτά δεν μπήκε το Συμβούλιο, δεν έκρινε κάτι δηλαδή ότι είναι αντισυνταγματικό. Περιορίστηκε στο θέμα των εισφορών στην ουσία πριν την 1η-1η-19, ναι. Και μετά έτσι κι αλλιώς έχουμε μείωση. Και βέβαια υπάρχει μια σχετική, να το πω έτσι, μεριλεπτική κρίση για ό,τι αφορά το σημείο του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τα 1.300 ευρώ ως όριο και κυρίας και επικουρικής σύνταξης, το οποίο ελέγχεται σε ό,τι αφορά την ορθότητά της. Τι εννοείται, αυτό θέλετε να μας το κάνετε λίγο λιανά? Το είδα και στη δήλωση της κυρίας Αχτσιόγλου, αλλά λίγο να το... Το πνεύμα του νόμου Κατρούγκαλου συνολικά και ειδικά σε ό,τι αφορά αυτά τα σημεία τα οποία το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν είναι συνταγματικά, είχαν να κάνουν το γεγονός ότι έπρεπε να προστατευτούν οι πιο χαμηλές συντάξεις, ναι. Σε βάρος των ψηλότερων συντάξεων, των πάνω από 1.300 ευρώ κυρίας και επικουρικής σύνταξης. Άρα ήταν μια πολιτική και μια απόφαση, mm-hmm. Που είχε να κάνει με την αντιμετώπιση των πιο αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων σε σχέση των συνταξιούχων, δηλαδή σε σχέση με τους πιο, ας τους πούμε, εύπορους. Δεν λέω ότι κάποιος που είναι πάνω από 1.300 είναι εύπορος. Με προλάβατε. Εύπορος, τέλος πάντων, κάπως έπρεπε να καταναμηθεί, mm-hmm. το βάρος. Λέω, ναι. Σε ό,τι αφορά την ορθότητά της, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τη γνώμη μου, ελέγχεται. Να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα από πίσω, δυσκολεύομαι να το πω. Δηλαδή, σε πολλές τέτοιες αποφάσεις η δικαιοσύνη, όταν απειλούνται, ας πούμε, θίγονται και δικαιώματα και των δικαστικών, mm-hmm. έχει πάρει κατά κρούες αποφάσεις που νομίζω κινούνται όλες προς τη μία πλευρά. Βέβαια, οι δικαστικοί έχουν διασφαλίσει για τους εαυτούς τους ότι στο τέλος της μέρας εκείνοι κρίνουν αν οι αποφάσεις που αφορούν στα μισθολογικά τους και στα συνταξιοδοτικά τους είναι αντισυνταγματικές ή όχι. Ισχύει. Πάντως, το θέμα είναι από εδώ και πέρα, κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση? Ότι πρέπει να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Φαντάζομαι εμβολία δεν υπάρχει. Δεν προτείνεται σε κάποιον να μην σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, το θέμα ότι λείπει κάποιο τύπο αναλογιστικής μελέτης, ναι. μέσα από τον νόμο, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να διορθωθεί και άρα έστω και αναδρομικά να μην υπάρχει πρόβλημα στο σημείο αυτό. Άρα εσείς τουλάχιστον... λέτε ότι πρέπει να κάνει διορθώσεις. Επί των ενστάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, όχι να φέρει άλλο ασφαλιστικό, ας πούμε. Ορισμένες από τις οποίες έχουν τυπικό χαρακτήρα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, σε όλη τη διάρκεια της αντιπολίτευσης, αφού βγήκε ο νόμος Κατρούγκαλου, mm-hmm. είχε μια λογική που έλεγε ότι είναι τελείως λάθος ο νόμος, τα λοιπά. Βέβαια, ποτέ δεν μας εξήγησε ακριβώς τι, ναι. θα κάνει. Παρότι αργότερα μάθαμε ότι ήθελε πάρα πολύ να ιδιωτικοποιήσει το δεύτερο πυλώνα, την επικουρική ασφάλιση, και τον οποίο ακόμα δεν μας έχει πει τίποτα μετά τις 7 Ιουλίου. Υπάρχει λοιπόν ένα βασικό ζήτημα, καταρχήν να τοποθετηθεί, mm-hmm. τι θα κάνει γενικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή αν στη βασική του φιλοσοφία είναι σύμφωνη ή όχι. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει φανεί κάποια πρωτοβουλία που να αμφισβητεί την ουσία του νόμου. Άρα αυτό έχει μεγάλη σημασία για το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Αν θα συνδυάσει τις όποιες διορθωτικές κινήσεις με συνολική ανατροπή του νόμου Κατρούγκαλου ή όχι, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Έχουν υπάρξει δημοσιεύματα, ναι. για να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς, mm-hmm. δηλαδή πιο καθεστώς να πληρώνει κανείς εισφορές ανεξάρτητα από το εισόδημα. Αλλά επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι και με τον νόμο Κατρούγκαλου, mm-hmm. όσοι δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια, οι εισφορές που πληρώνουν δεν έχουν σχέση με το εισόδημά τους, ότι υπάρχει δηλαδή ένα αντικίνητρο να δουλεύεις πολύ. Τα θυμάστε και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχουν τέτοιες διαστάσεις. Λέω ότι ήταν όμως η καλύτερη λύση στην εποχή εκείνη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, mm-hmm. οι πιέσεις οι οποίες είχαμε από την Τρόικα, το διάστημα εκείνο. Ναι. Και νομίζω η λύση η οποία δόθηκε ήταν σε γενικές γραμμές δίκαια. Ότι κάποιοι αντικείθηκαν παραπάνω είναι σε ένα νόμο που έρχεται να σιώσει ένα ασφαλιστικό σύστημα και να το κάνει βιώσιμο, ήταν προφανώς ότι θα υπήρχε κάτι τέτοιο. Μήπως όμως από τη στιγμή που τώρα. Η μεγάλη ναι. πλειοψηφία, για παράδειγμα, αυτών που πληρώνουν εισφορές, νομίζω, είναι σίγουρα ικανοποιημένοι. Όταν λέμε μεγάλη πλειοψηφία, πάνω από 86%. Mm-hmm. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, κυρίως, ναι, μιλάτε. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια νομοθεσία κρίσης ή τέλος πάντων διαχείρισης της κρίσης. Ναι. Τώρα που η οικονομία, τώρα και από πέρσι, εντάξει, που έχει περάσει σε άλλη φάση, μήπως εκτός από μπαλώματα πρέπει η χώρα, τώρα που μειώνεται η ανεργία, που τέλος πάντων υπάρχει ανάπτυξη, να δει ένα άλλο ασφαλιστικό.
δεν ξέρω, πιο αναπτυξιακό. Γιατί υπάρχουν και κοινωνικοί εταίροι και παραγωγικοί φορείς, έτσι όπως τους λέμε, mm-hmm. που θέτουν ζητήματα ανταγωνιστικότητας, μη μισθολογικού κόστους. Λένε ότι δεν είναι δυνατό στην Ελλάδα να δίνεις 800 ευρώ σε έναν εργαζόμενο και να σου στοιχίζει τα διπλάσια στο τέλος της μέρας κλπ. Ωραία. Σας λέω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά το διάστημα μετά τον Αύγουστο του 18 μέχρι και τις 7 Ιουλίου, mm-hmm. πήραμε ήδη μέτρα ελαφρύνσεων και σε ό,τι αφορά τις εισφορές και σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Προφανώς πρέπει να υπάρξει μια πορεία που να ανταποκρίνεται πλέον η όποια ανάπτυξη θα υπάρχει από εδώ και πέρα και υπήρξε ήδη στη χώρα και στον χώρο του ασφαλιστικού. Αλλά υπάρχει ένα βασικό ζήτημα εδώ πέρα. Αν η φιλοσοφία του ασφαλιστικού θα είναι αυτή που είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, η φιλοσοφία, όχι η ακριβής αριθμή, ή αν θα πάμε σε κάτι άλλο σαν αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Άρα αναδιανεμητικό εγκεφαλαιοποιητικό, και στον χώρο αυτό λέτε. Του μη μισθολογικού κόστους, για μέχρι 25 χρονών είχαμε επιδότηση σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κόστος. Για μέχρι 25 χρονών προσλαμβανόμενος. Άρα είχαμε μία σειρά μέτρων και θα συνεχίσουν αυτά και μετά στην πορεία ακριβώς αυτή που περιγράψετε προηγουμένως. Είναι ένα πράγμα αυτό και είναι ένα άλλο πράγμα το να αλλάξει τελείως η φιλοσοφία αν θα είναι αναδιανεμητικό ή όχι. Και φαντάζομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του αναδιανεμητικού, της διατήρησής του τέτοιου. Προφανώς. Για να το συνδέσουμε τώρα και με ένα άλλο θέμα, αυτή η ιστορία, αυτή η εξέλιξη έρχεται να κουμπώσει με μια σημερινή δήλωση του κ. Μοσκοβισή, του απερχόμενου Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων, ο οποίος, έστω και αν είπε ότι το δημοσιονομικό κενό κλείνει κάθε μέρα, είπε ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Μέχρι χθες ξέραμε από την κυβέρνηση ότι τα νούμερα βγαίνουν. Και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό μας λέγατε, ότι αφήσατε πίσω νούμερα που βγαίνουν και μια ανθούσα οικονομία. Τώρα τι γίνεται? Ναι, καταρχήν αυτό πρέπει να το απαντήσει καταρχήν η κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή έχει εξαγγείλει ορισμένα μέτρα, πήρε κάποιες αποφάσεις, ήρθαν κάποια νομοθετήματα και έχει εξαγγείλει μέτρα που θα τα δούμε όλα αυτά στον προϋπολογισμό. Άρα στον προϋπολογισμό θα δούμε, θα γίνει ταμείο δηλαδή γύρω από το τι σκοπεύει να κάνει η Νέα Δημοκρατία στον χώρο της οικονομίας. Εσείς έτσι όπως περισσότερο... τα έχετε υπολογίσει δεν βγαίνουν τα νούμερα με βάση τα τωρινά δεδομένα. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί περισσότερα από τα μισά από αυτά μέχρι χθες όποτε τα έκανε η κυβέρνηση λέγατε μα τα έχουμε κάνει εμείς ή μα τα είχαμε προϋπολογίσει, θα τα κάναμε εμείς αν δεν είχαν γίνει εκλογές. Ναι, και την ίδια στιγμή θα σας πω ότι ισχύει ότι όλα τα μέτρα, σχεδόν όλα τα μέτρα που πήραν από τον Αύγουστο 18, δηλαδή από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα άλλα δύο πακέτα του Φεβρουαρίου και του Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία μονίμως έλεγε ότι πρόκειται για παροχολογία, ότι εκτροχιάζεται η οικονομία κτλ. Παρ' όλα αυτά ήρθε και πήρε πλέον 205 εκατομμύρια, πολύ μικρό ποσό είναι σχέση με αυτά που είχαμε πάρει εμείς, τον Αύγουστο γύρω από τον ΕΝΦΙΑ. Παρένθεση για τον ΕΝΦΙΑ, μπορεί να έχουμε και εδώ πολύ αρνητικές εξελίξεις. Τι εννοείται? Για τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, λέτε. Για την επέκταση των περιοχών, και για την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση αυτά τα οποία θα αφαιρεθούν να είναι πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία δόθηκαν. Δεν μας έχει ενημερώσει ακόμη η κυβέρνηση γύρω από αυτό, αλλά να επανέλθουμε στα προηγούμενα. Ναι. Η σειρά των μέτρων τα οποία είχαμε πάρει συνδέονταν και με το κομβικό ζήτημα του ότι εμείς στην ουσία μειώσαμε το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,5%. Πέστε το μονομερός, παρότι υπήρξε... γιατί δεν θυμάμαι απόφαση Eurogroup για το θέμα, σαφώς, θα το πω. Αλλά ήταν σαφώς ενημερωμένοι οι θεσμοί, πρώτον, και δεύτερον δεν υπήρξε κάποια σοβαρή... Δεν μας το είπε πάντως κανείς αυτό, έτσι. Δηλαδή... Όχι, ήταν ενημερωμένοι οι θεσμοί, υπάρχουν τα reports και ήταν κάτι που υπόθηκε και δημόσια και εξηγήθηκε. Θα περνούσε λέτε δηλαδή. Ναι, γνώμη μου θα περνούσε. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, να το πω έτσι, αντίκειται σε κάποια φιλοσοφία ή πολιτικές της Κομισιόν, είναι ανάλογη και αντίδραση. Δεν υπήρξε με την αντίδραση και δεν έφτιαγε η προεκλογική περίοδος. Ήταν με βάση την περιέργεια την οποία υπήρχαμε, ήταν ένα μέτρο το οποίο μπορούσε να πάρθει. Δηλαδή, στοχεύαμε με τα προηγούμενα χρόνια σε 3,5% πλεώνασμα και όπως ξέρετε, υπήρχε κάθε φορά ένα μεγάλο υπερπλεώνασμα. Δηλαδή, για το οποίο μάλιστα δεχόμασταν και κριτική, ότι αυτό στραγγαλίζει την ελληνική οικονομία κτλ. Συνεπώς, το μέτρο που πήραμε παράλληλα με το πίστευμα το οποίο θα υπήρχε σε περίπτωση ανάγκης, όχι ότι αυτό θα ήταν η πηγή που θα βρίσκαμε το πόρο που 1%, μπορούσε να καλύψει τα μέτρα τα οποία πήραμε. Λοιπόν, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία συνεχίζει τα μέτρα αυτά τα οποία πήραμε εμείς, δεν πήρε κάτι πίσω, ευτυχώς λέω εγώ, πρόσθεσε και άλλα, αλλά δεν συνέχισε όλη την πρωτοβουλία για το πλεώνασμα. Άρα θα βρει μπροστά της το γεγονός ότι πέταξε το σχέδιό σας στον καλάθι των αχρήστων. Βέβαια. Συνεπώς το πρόβλημα προκύπτει από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν τα μέτρα που πήραμε εμείς πριν. Κατά συνέπεια, από ό,τι καταλαβαίνω, προβλέπεται ή τέλος πάντων δεν αποκλείεται να υπάρχει αυτό που λέμε δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
Κοιτάξτε κάτι, δεν μ' αρέσει να μιλάμε τέτοιου όρου για τον απλό λόγο ότι δυνάμεις όπως Νέα Δημοκρατία σε όλα τα μνημονιακά χρόνια επικαλούνταν τους διάφορους εκτροχιασμούς και λοιπά και τις ανάγκες που υπήρχαν, τις πιέσεις για να επιβάλλει εδώ πέρα μέτρα. Και αν θέλετε, είναι και στο DNA της να θέλει να επιβάλλει μέτρα. Κάτι ανησυχητικό που άκουσα σήμερα από τον κύριο Μοσκοβησή σε δηλώσεις, δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχε και με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ότι ενώ είναι θετικά κάποια μέτρα που παίρνονται, αυτά μπορεί να χρειαστεί να καλυφθούν από αντίμετρα, αρνητικά αντίμετρα, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτά λίγο προκαλούν κάποια ανησυχία στο τι ακριβώς συζητιέται και τι έχουν σκοπό να κάνουν. Αλλά πολύ φοβάμαι και αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί ήδη, ότι δεν θα τα δούμε στον προϋπολογισμό μέσα. Ορισμένα από αυτά. Κύριε Τσίπρα, το γεγονός ότι κάθε φορά που ασκείτε στην κυβέρνηση κριτική για το προσφυγικό, βρίσκεστε αντιμέτωποι στο ΣΥΡΙΖΑ με την επιχειρηματολογία του τύπου επί 4,5 χρόνια δείτε τι κάνατε στο προσφυγικό, κάτι σαν δεν δικαιούστε για να ομιλείτε πάνω κάτω. Ναι. Σας κρατά δεμένα τα χέρια ως προς την κριτική σας. Ούτε επί των ημερών σας ήταν κολακευτική εικόνα στη Μόρια, ούτε επί των ημερών σας ήταν τέλεια η διαχείριση του προσφυγικού, κάθε άλλο νομίζω. Να ξεχωρίσουμε δύο ζητήματα. Ναι. Η Μόρια είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο σχετίζεται με το μεγάλο πρόβλημα ότι η Ευρώπη δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά την απορρόφηση από εδώ προσφύγων, τουλάχιστον αυτών που είχαν πάρει άσυλο και άλλων, να μοιραστεί δηλαδή το πρόβλημα. Δεν μπορεί η Ελλάδα δηλαδή να τους δέχεται όλους και να μένουν εδώ. Συνολικά, αν το δει κανείς το θέμα από το 2015 που έσκασε αυτή η βόμβα του προσφυγικού από το καλοκαίρι του 2015 μέχρι σήμερα, η γνώμη είναι ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι ότι σε γενικές γραμμές ανταποκριθήκαμε σε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρξε χωρίς να υπάρχουν ανάλογες υποδομές γι' αυτό, γιατί κανείς δεν το είχε προβλέψει. Σκεφτείτε ότι πέρασαν παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, η συντριπτική τους πλειοψηφία, το 90% έφυγε τελικά προς το χώρο της Ευρώπης και έμειναν 70-80.000 στο χώρο της Ελλάδας. Ναι. Και όλο αυτό το πέρασμα έγινε με σχετικά ικανοποιητικούς όρους, με εξαίρεση ορισμένα σημεία ή κάποιες διαστάσεις που νομίζω δεν είναι η κύρια εικόνα. Στο θέμα της Μόριας, τώρα συγκεκριμένα, ο ίδιος κ. Χρυσοχοΐδης, νομίζω λίγες εβδομάδες μετά που ανέλαβε η κυβέρνηση και έγινε ο ίδιος υπουργός, είχε επισκεφτεί τη Μόρια και είχε πει ότι υπάρχει μια πολύ θετική εικόνα και διαχείριση. Αλήθεια. Τότε. Πώς φτάσαμε από την πολύ θετική εικόνα και διαχείριση, μόλις 1,5 μήνα μετά, να λέμε ότι η Μόρια είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ήταν πολύ θετική εκείνη η εικόνα και διαχείριση, και άρα μάλλον κάποιο λάθος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που οδήγησε σε ένα ορισμένο εκτροχιασμό, εδώ είναι εκτροχιασμός, ή δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το σίγουρο είναι ότι η επιμερών μας, παρότι η δομή αυτή είναι για 3.000 κόσμο, ποτέ δεν ξεπέρασε τις 6 και τέλος Ιουνίου ήταν 5.600 στη Μόρια συγκεκριμένα και συνολικά στα νησιά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 12.000 και σήμερα στη Μόρια είναι 13.000 και 22 σε όλα τα νησιά. Γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί η Νέα Δημοκρατία πάγωσε όλο το σχεδιασμό που υπήρχε για μεταφορά προς την ενδοχώρα. Και το πάγωσε γιατί νόμιζε ότι είναι κάποιο πρόβλημα που λόγω της ιδιοληψίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, με το που ήρθε στα πράγματα, καταλαβαίνει και αρχίζει και μιλάει πλέον για γεωπολιτικούς λόγους που μας φέρνουν τον πέρα τους πρόσφυγες και όχι εξαιτίας κάποιας κυβερνητικής πολιτικής. Και δεύτερον, ελπίζω να κατάλαβω ότι όλα όσα έλεγε αντιπολιτευτικά όσο κυβερνούσαμε εμείς δεν τις δίνουν εφόδια πολιτικής και σχεδιασμού, γι' αυτό πρέπει να κάνει τώρα. Και αυτό δυστυχώς φαίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια μάλλον παντελής απουσία σχεδιασμού και πολιτικής γύρω από το προσφυγικό. Δεν θα το καλύψει αυτό ο πάναρθρος σκλαβιάς ακροδεξιές, ότι είναι όλοι μετανάστες, οικονομικοί, ότι δεν είναι πρόσφυγες. Και πολύ φοβάμαι, όπως και για άλλα πράγματα, ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική γύρω από το ζήτημα. Μάλιστα. Και αυτό πληρώνουμε σήμερα. Πάντως, η τραγική κατάσταση σήμερα στη Μόρια και οι νεκροί που είχαμε είναι αποτέλεσμα των καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από τον Ιούλιο και μετά. Αυτό είναι σαφές. Κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις.